τους και κατά τα βιογραφικό μια πρόταση που επίσης θα μπορούσε να ήταν στο πλαίσιο ας πούμε μιας συνθετικής διαμόρφωσης του ΕΣΟΥΡΟΥ, μιας περαιτέρω συνθετικής διαμόρφωσης. Προσωπικά θεωρώ, επειδή γνωρίζω και τις απόψεις και τις προτάσεις που έχουν γίνει για επίσης αξιόλογα πρόσωπα και από άλλα κόμματα, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η προσθήκη, παρά μόνο θα ήταν δυνατό και θα ήταν και καλό και για το ΕΣΟΥΡΟΥ αν υπήρχε μια μεγαλύτερη σύνθεση. Αλλά νομίζω πως επειδή προσφάτως κάναμε την προσθήκη δύο μελών, θα έδινε πράγματι το σήμα αυτό που ο πρόεδρος ο κύριος Μημαράκης θέλει να αποφύγουμε, τη συναλλαγή. Αν με αφορμή αυτό ή και με αφορμή το ότι έχουν κατατεθεί πολύ πλούσια βιογραφικά και για άλλους, πηγαίναμε τώρα σε μια περαιτέρω αύξηση των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ. Επιτρέψτε μου όμως να πω πως αυτά οι ανεξάρτητες αρχές λειτουργούν στο πλαίσιο ακριβώς της στήριξης, της ενίσχυσης και των αντιβάρων, ας πούμε, στα πλαίσια του ευρύτερου πολιτικού συστήματος και του θεσμικού και κοινοβουλευτικού συστήματος και ως αντίβαρο. Άρα είναι θέματα τα οποία μπορεί και συν το χρόνο, είναι θέμα του νομοθέτη, δηλαδή το να υπάρξουν αύξηση ή μείωση των μελών τους, προσθήκες, είναι θέματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν στο επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει το βάρος στην κοινή γνώμη ότι γίνανε παρεμβάσεις για να... Ναι. Νομίζω λοιπόν να περάσω στην συγκεκριμένη πρόταση έτσι όπως τελικά διαμορφώνεται για τα μέλη του Συμβουλίου, πέραν του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Θα ήθελα να πω για την κυρία Διαμαντάκου, για τον κύριο Καραποστόλη, για τον κύριο Νίκο Κιάο, για τον κύριο Γιώργο Πλιό, τον οποίον είχαμε προτείνει και ως αντιπρόεδρο στην προηγούμενη σύνθεση, για την κυρία Λίλιαν Μήτρου, για την κυρία Δήμητρα Παπαδοπούλου και για τον κύριο Γιώργο Σαριδάκη. Θέλω να πω ιδιαίτερα για δύο πρόσωπα τα οποία δεν είναι σε αυτή την τελική πρόταση και θέλω να είμαι ευθύς και δημόσια να το πω. Για τρία μάλλον. Για τον κύριο Μουλόπουλο είπα στην αρχή της συνεδρίασης ότι, εν πάση περιπτώσει, λόγω της πρόσφατης ιδιότητας που είχε ως βουλευτής του κόμματος, από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπήρξε μία ένσταση, παρότι για το κύρος και την διαδρομή του από καμία πλευρά δεν μπαίνει καμία σημείωση. Επίσης, να πω για τον κύριο Τζανετάκο, το Γιάννη, το οποίο τη διαδρομή τη γνωρίζουμε όλοι άριστα τα 35 τελευταία χρόνια, τα 30 χρόνια, έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ιδιωτική ραδιοφωνία, στην τηλεόραση, οι δουλειές του και στο κανάλι της Βουλής προβάλλονται κτλ. Ότι η μη συμπερίληψή του στην τελική πρόταση επίσης έχει να κάνει με μια... με έναν συμψηφισμό, αν θέλετε, ή με μια συνύπαρξη διαφορετικών προτάσεων για μια θέση σε αυτό τον περιορισμένο αριθμό θέσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η τελική ευρύτατη συνένεση. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτοί που μας ακούν και γνωρίζουν απαξάπαντες τον Γιάννη και τη διαδρομή του, θα κατανοούν και ο ίδιος κάποιες ανάγκες τις οποίες το πολιτικό σύστημα κάποιες στιγμές διαμορφώνει, όχι κάποιες αξιολογικές αλλά κάποιες εμπράγματες επιλογές, για να είμαι σαφής. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην πρόταση για τον κύριο Κουφόπουλο, την οποία πριν από δύο ώρες είχα, πριν από μία ώρα είχα εκφωνήσει, ο οποίος είναι ένας έγκριτος και πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και στον έντυπο τύπο και στη ραδιοφωνία, με μεγάλη γνώση
πολύ μεγάλη γνώση των θεμάτων του ΕΣΟΡΟΥ, καθώς το παρακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, κριτικά και επαγγελματικά το παρακολουθεί. Έτσι, περί αυτού πρόκειται και διατυπώνει την άποψή του. Πως επίσης είναι μια πρόταση που, επειδή ενδεχομένως και με δικιά μας ευθύνη και αναλαμβάνω και προσωπικά επί τούτου την ευθύνη, δεν έγινε δυνατόν εγκαίρως να συζητηθεί και με, με τα άλλα κόμματα, με τις άλλες πλευρές, και καθώς όλοι οι δημοσιογράφοι όπως και οι πολιτικοί δημιουργούμε αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματός μας, χωρίς από πουθενά να έχει μπει ζήτημα και ένσταση για άλλου τύπου ας πούμε πρόβλημα ή προβληματισμό, υπήρξε ας πούμε μια αίτηση, μια ένσταση, ας πούμε, αν θέλετε, μια προτίμηση για να υπάρξει μια άλλη επιλογή, η οποία είτε έτσι αλλιώς αφορά εν προκειμένου τον κύριο Πλιό, που εδώ είχε έρθει σε διάφορες συνθέσεις εκ μέρους μας και τι χάνει να είναι και ας πούμε πιο γνωστό σε ένα άλλο επίπεδο, στο επιστημονικό επίπεδο. Είχε διατελέσει και κοσμήτωρας του ΕΚΠΑ και τυχαίνει αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση στο πρόσωπό του. Θα ήθελα να πω και προς τους τρεις αυτούς ας πούμε συναδέλφους, αλλά και προς τη διάσκεψη. Δεν θέλουμε, δεν θελήσαμε να πάμε σε μια επιλογή η οποία θα έχει αστερίσκους. Είμαι πάρα πολύ ευθύς. Δηλαδή σε μια επιλογή που καθένας θα ψήφιζε ενδεχομένως όλη την πρόταση, αλλά θα έλεγε κοιτάξτε όμως για την κυρία Διαμαντάκου ή για τον κύριο Μωρόνη, γιατί εμείς ή εγώ δεν. Αυτό δεν θα μπορεί τυπικά να έθετε ένα αποτέλεσμα το οποίο όμως θα είχε σκιές. Γι' αυτό κάνουμε αυτές, έστω και την τελευταία στιγμή, τις αλλαγές τις κάνουμε δημόσια, εκτιμώντας απολύτως τη δουλειά και το κύρος και την υπόσταση και των μη προτινωμένων στην τελική πρόταση. Θα παρακαλούσα πολύ, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Κύριος Λικούδης και ο κύριος Λοβέρδος. Και να...